Θέλουμε πραγματικά εκ μέρους όλων των εργαζομένων και των οικογενειών μας που είναι εδώ, το κατοίκο της περιοχής. Αυτούς που ήρθατε από μακριά και σταθήκατε ξανά εδώ στον ήλιο μαζί μας όλη τη μέρα να σας ευχαριστήσουμε, ξανά από καρδιάς, το γνωρίζουμε ότι δεν το κάνετε για να το κάνετε, αλλά το νιώθετε και το επόμενο διάστημα, το πρώτο πράγμα που θα μας κρατήσει, γιατί όπως το είπα και κάτω, η πρώτη μπουκιά που από εδώ και πέρα πρέπει να δοθεί στα παιδιά μας, θα είναι από τα δικά σας χέρια. Η αλληλεγγύη, η ηθική και η υλική πλέον, με συγκεκριμένα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τα σωματεία σας, θα είναι αυτό που θα μας κρατήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη, μέχρι τη νίκη που λέμε όρθιους. Σας ευχαριστούμε. Σήμερα... και με την καθολική συμμετοχή στη γενική απεργία της Λωκρίδας που κλείσαν τα πάντα, αλλά και με τους χιλιάδες εκφραστές αλληλεγγύης, αλλά και με την μορφή πάλης που επιλέξαμε να έρθουμε εδώ συμβολικά για να τους δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, όποτε θέλουμε και όποτε το επιλέξουμε εμείς, στείλαμε το μήνυμα ότι δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα μαζί μας. Κάτω τα χέρια, αλλοδιλαρκώ. Είναι ένας δρόμος αντοχής. Δεν θέλει κατοστάρια. Και 4,5 χρόνια τα πνευμόνια μας γίνανε αθλητών και έχουμε μεγάλη αντοχή ακόμη. Άρα, και παρότι ότι κάνουμε και 4 πακέτα τσιγάρα την ημέρα, αλλά τώρα που μας άφησαν άνεργους, θα καπνίζουμε πιο λίγο. Λοιπόν, ακούστε, τις επόμενες ημέρες θα στήσουμε στέκια σε κάθε χωριό. Εκεί είναι τα κέντρα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟΥ που θα ενημερώνονται, γιατί δυσκολεύουν οι συνθήκες να μετακινούμαστε. Θα κανονίσουμε και θα έχουμε μια μεγάλη γενική συνέλευση την επόμενη εβδομάδα που θα καθορίσουμε το νέο πλαίσιο πάλι στους άξονες που είπαμε πριν, που πάνω απ' όλα τώρα ιεραρχεί την επιβίωση των οικογένειών μας, αλλά και τη συνέχιση παράλληλα της πάλης για επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟΥ και τη συνέχιση της δουλειάς μας. Υπάρχει λύση. Τι είναι αυτό που βγαίνει σαν συμπέρασμα τόσο καιρό και τους έχουμε φτάσει μέχρι εδώ? Ενότητα, ψυχραιμία, αιτήματα ρεαλιστικά και περπατάμε με την ίδια λογική. Έχει αυτούργο στα Ικούρα Χατζηδάκη και πρωθυπουργό. Συνάδελφοι, αυτό ακριβώς που είπατε είναι μέσα στη λογική των μορφών και του περιεχομένου. Θα το πληρώσουν ακριβά. Δεν έχουν δει τίποτα ακόμη. Θα φροντίσουμε και ο τελευταίος κάτοικος της χώρας μας να μάθει ότι το έγκλημα στη ΛΑΡΚΟ έχει αυτουργό στα Ικούρα Χατζηδάκη και πρωθυπουργό και δεν πρόκειται να μείνει απλήρωτο. Θα συνεχίσουμε μέχρι να ξαναπούμε στις δουλειές μας. Δεν σταματάει ο αγώνας. Θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό γυρισμό. Καλή αντάμωση.